Το πλάνο για την αγορά 35 οχημάτων για χρήση από κυβερνητικού και κρατικού αξιωματούχου επανέρχεται στην επικαιρότητα. Ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το πλάνο και για την αγορά 138 ηλεκτρικών οχημάτων που θα κατακλείσουν το δημόσιο μέχρι το τέλος του 2024. Τα νέα δεδομένα επιβεβαιώνει ο Υπουργό Οικονομικών, ο οποίο απαντώντα σε σχετική ερώτηση του Πρόεδρου των Οικολόγων Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, σημειώνει με επιστολή του προ την Βουλή πω η ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία εξετάζει το ενδεχόμενο αγορά 35 νέων καθαρών οχημάτων, δηλαδή μη για χρήση από υπουργού, υφυπουργού καθώ και άλλου αξιωματούχου, όπω για παράδειγμα ο Γενικό Εισαγγελέα, ο Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο Πρόεδρο τη Επιτροπή Δημόσια Υπηρεσία και ο Γενικό Ελεγκτή. Το σχετικό κονδύλι για την αγορά έχει σταυρωθεί κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2023 επί προηγούμενης διακυβέρνησης και για την αποδέσμευσή του θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και να εγκριθεί. Αναφορικά με την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων για την εκτέλεση υπηρεσιακών εργασιών, στην επιστολή του ο Μάκη Κεραμνό πληροφορεί πω έχουν αγοραστεί ήδη 8 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ το πλάνο τη ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία προβλέπει την αγορά 138 που σημαίνει ότι στα τέλη του 2024 θα ανέρχονται στα 146. Σύμφωνα με το πλάνο τα 32 αναμένεται να παραλυθούν τον επόμενο μήνα. 40 στα μέσα του 2024 και 64 πριν από το τέλος του 2024. Στην επιστολή δεν αναφέρεται το κόστος της αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων. Σύμφωνα ωστόσο με την αγοραία αξία το κόστος ηλεκτρικών οχημάτων κυμαίνεται γύρω στις 44.000 ευρώ.